φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Καταρχήν, εκ μέρους της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο χώρο της κατασκήνωσης, στην όμορφη περιοχή του Νεστορίου, στην όμορφη περιοχή του Γράμμου. Το θέμα που επέλεξε εκ νέ για τη σημερινή εκδήλωση αφορά ένα ιδιαίτερα σημαντικό και φλέγον ζήτημα για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ένα ζήτημα όμως που αφορά και ολόκληρη τη χώρα. Άλλωστε, το στίγμα το δίνει το ίδιο το σύνθημα της φετινής αντιμπεριαλιστικής κατασκήνωσης της ΚΝΕ, που θέτει στο επίκεντρο την υπεράσπιση του φυσικού πλούτου της χώρας. Στην περιοχή που βρισκόμαστε, αυτό μεταφράζεται στην υπεράσπιση από τα πράσινα και μαύρα επιχειρηματικά αρπακτικά των ορεινών όγκων, όπως ο Γράμμος και το Βίτσι, ο Σμόλικας, το Μάλι Μάδι, το Άσκιο, ο Μπούρινος και άλλοι, των ποταμών όπως ο Αλιάκμονας και ο Σαρατάπορος και συνολικά μιας περιοχής όπου έχουν γραφτεί λαμπρές σελίδες της ιστορίας της χώρας μας, όπως η τρίχρονη εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αφορά την υπεράσπιση της ποιότητας ζωής χιλιάδων κατοίκων της περιοχής, που βλέπουν τους μονοπωλιακούς ομίλους να καταστρέφουν το φυσικό πλούτο για τα κέρδη τους. Βέβαια, οι κομμουνιστές και ο λαός της περιοχής δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια. Οργανώνουν την πάλη ενάντια στα μονοπόλια, βάζουν εμπόδια στα σχέδιά τους, διεκδικούν το δικαίωμά τους να απολαμβάνουν οι ίδιοι το φυσικό πλούτο της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικός ο σκληρός αγώνας των κατοίκων της Καλαμιάς, που οι εικόνες του έχουν κάνει το γύρο ολόκληρης της χώρας. Ένας αγώνας που από την πρώτη στιγμή είχε την ενεργό στήριξη του κόμματός μας και των εκλεγμένων του, τόσο σε μαζικούς φορείς σωματεία όσο και στην τοπική διοίκηση. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως ίσως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια έχει επιταχυνθεί η υλοποίηση ενός στρατηγικού αστικού σχεδιασμού που ακούει στο όνομα Πράσινη Μετάβαση, Πράσινη Ανάπτυξη. Είναι ένας από τους αστικούς σχεδιασμούς παγκόσμιας εμβέλειας που εξειδικεύεται από τις υπεριαλιστικές ενώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΝΑΤΟ, τα αστικά κράτη και τις αστικές κυβερνήσεις. Μάλιστα, έχει χαρακτηριστεί και ως Green New Deal. Είναι ένας σχεδιασμός στον οποίο συμφωνούν, ομονοούν όλα τα αστικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, τον έχουν σαν Ευαγγέλιο, κάτι που φάνηκε και από τη συζήτηση τις προηγούμενες μέρες των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης στη Βουλή και παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, όλοι συντάσσονται πάνω σε αυτή τη γραμμή. Όλα τα αστικά κόμματα έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στην προώθησή του. Η στρατηγική της πράσινης μετάβασης έρχεται να υπηρετήσει μια σειρά αστικές στοχεύσεις που δεν έχουν καμιά σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Ίσα-ίσα, το περιβάλλον αξιοποιείται σαν βολικό πρόσχημα για να προχωρήσουν μια σειρά αντιλαϊκοί, αντιπεριβαλλοντικοί σχεδιασμοί. Στην πραγματικότητα όμως, η στόχη αυτής της πράσινης μετάβασης είναι η εξής. Πρώτον, επιδιώκουν την κερδοφόρα διέξοδο τεράστιων υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων που έχουν συγκεντρώσει μονοπόλια της ενέργειας και άλλων κλάδων, έχουν ανοίξει τις αγορές για παράδειγμα σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πράσινο οικιακό εξοπλισμό, στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και άλλα, προσπαθούν να δημιουργήσουν και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για μεγάλες καπιταλιστικές επενδύσεις, όπως είναι τα μεγάλα αεολικά πάρκα. Δεύτερο, ταυτόχρονα επιχειρείται η ελεγχόμενη απαξίωση, καταστροφή τμήματος του υπάρχοντος κεφαλαίου, χαρακτηριστικό παράδειγμα το κλείσιμο των λιγνητικών σταθμών, τόσο στη Δυτική Μακεδονία όσο και στη Μεγαλόπολη. Τρίτον, αξιοποιείται το προβάδισμα που έχουν οι ευρωπαϊκοί μονοπωλιακοί όμιλοι που ηγούνται στη τεχνογνωσία κατασκευής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Τέταρτον, επιδιώκεται η ενεργειακή απεξάρτηση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο και η πρόσθεσή τους περισσότερο σε αντίστοιχες αμερικανικών συμφερόντων πηγές. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ή η κατασκευή του αγωγού TAP, ο οποίος διέρχεται και από την περιοχή εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, από την περιοχή της Καστοριάς. Εδώ χρειάζεται να διευκρινίσω το εξής. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των αστικών επιτελείων είναι ότι από την πράσινη ανάπτυξη δήθεν κερδίζουν όλοι. Είναι όμως έτσι. Κατά τη γνώμη μας, η ίδια η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Τα αποτελέσματα του παραπάνω σχεδιασμού είναι κάτι παραπάνω από εμφανή, καθώς η πράσινη ανάπτυξη έχει κερδισμένους και χαμένους. Κερδισμένοι είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι που επενδύουν στις πράσινες τεχνολογίες, στους κλάδους της ενέργειας, των μεταφορών, των κατασκευών και αλλού, οι οποίοι βλέπουν τα κέρδη τους κάθε χρόνο να εκτοξεύονται. Ενώ χαμένος είναι ο λαός με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες σε βάρος του. Έχουμε πανάκριβο πράσινο ρεύμα που εκτινάσει την ενεργειακή φτώχεια, πανάκριβα πράσινα προϊόντα που είναι απλησίαστα για το λαό,
έχουμε ξεχαρβάλωμα των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο της ενέργειας, με ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με εντατικοποίηση της δουλειάς. Έχουμε καταστροφή του περιβάλλοντος που επηρεάζει την ποιότητα της ζωής του λαού. Επίσης, ένταση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, με τα σπασμένα να φορτώνονται πάλι στο λαό. Όλος ο παραπάνω αστικός σχεδιασμός έχει συγκεκριμένη έκφραση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύντροφοι και φίλοι, η Δυτική Μακεδονία για χρόνια αποτελούσε την ενεργειακή καρδιά της χώρας, καθώς εδώ παράγονταν το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μέσω των λιγνητικών ατμοηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ, όπου λειτουργούσαν 13 μονάδες. Σήμερα, μια σειρά από αυτές τις μονάδες έχουν κλείσει στα πλαίσια της λεγόμενης απολιγνητοποίησης, που συνιστά τμήμα της πράσινης μετάβασης που περιγράψαμε πριν, ενώ μια σειρά εναπομείναντες ατμοηλεκτρικοί σταθμοί έχουν πάρει παράταση για ορισμένα χρόνια μέχρι να κλείσουν και αυτοί οριστικά, παράταση που δόθηκε για λόγους ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, για τα κέρδη των πράσινων αρπακτικών, προωθείται η δημιουργία μεγάλου αριθμού αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς επίσης και μικρών υδροελεκτρικών στην περιοχή. Συχνά χρησιμοποιείται το εξής δίλημα. Τελικά, σαν κόμμα, είστε υπέρ ή κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε πως το κόμμα μας ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν είναι τεχνοφοβικό, δηλαδή πολέμιος των νέων τεχνολογιών, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ίσα-ίσα, πάντα παλεύαμε και παλεύουμε για να θέσουμε τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της κάλυψης των λαϊκών και κοινωνικών αναγκών. Άλλωστε, ξέρουμε πως οι καινοτόμες παραγωγικές δυνάμεις απαιτούν και καινοτόμες νέες σχέσεις παραγωγής για να λειτουργήσουν με στόχο τη λαϊκή ευημερία. Επομένως, το δίλημα ναι ή όχι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κάλπικο. Το θέμα είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από ποιον θα αξιοποιηθούν και για ποιο σκοπό. Από τα μονοπόλια για τα κέρδη τους ή από το λαό για τη λαϊκή ευημερία. Εδώ είναι η ουσία. Ξέρουμε όμως, σύντροφοι και φίλοι, πως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων σημαίνουν πανάκριβη ενέργεια για το λαό και καταστροφή του περιβάλλοντος. Ξέρουμε πως στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, όπου ο σχεδιασμός της παραγωγής και η λειτουργία των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται με κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου, η αξιοποίηση κάθε μορφής ενέργειας δεν μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία εργαζομένων, κατοίκων και περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή εδώ που βρισκόμαστε. Υπάρχει μεγάλη εγκατάσταση αιωλικών πάρκων σε δεκάδες βουνοκορφές, Άσκιο, Βέρμιο, Μαλιμάδι, Βαρνούντας, περιοχές της Χιάτιστας και στην περιοχή των Σερβίων στον Μεταξά και αλλού. Πράγμα που συνεπάγεται υπερβολική κατάληψη δασικής γης, διάνοιξη δρόμων πολλών χιλιόμετρων πάνω στα βουνά, τόνη σίδερα και τσιμέντου, έλλειψη μέρημνας για δαπάνη αντιμετώπισης κατολιστήσεων, γίνεται επίσης κίνητρο εμπρησμών, υπάρχουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, κίνδυνοι για πυρκαγιές, διαταράσσεται η υδρολογική ισορροπία υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και άλλα. Μάλιστα, υπάρχουν, σύντροφοι και φίλοι, και σχέδια για περαιτέρω εγκατάσταση τέτοιων ανεμογεννητριών, ακόμα και σε περιοχές Natura, όπως είναι ο ορεινός όγκος Μπούρινος, ανάμεσα στον ομό Κοζάνης και Γρεβενών. Επίσης, στα Σκαριά βρίσκονται και σχέδια για αιωλικά πάρκα και στην περιοχή του Σμόλικα. Υπάρχει υπέρμετρη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε βοσκοτόπους, σε γη υψηλής γεωργικής αποδοτικότητας, ακόμη περικυκλώνοντας και ολόκληρα χωριά, φτάνοντας μέχρι τις αυλές των σπιτιών τους, όπως γίνεται με το χαρακτηριστικό παράδειγμα του χωριού Καλαμιά της Κοζάνης, που έγινε πανελλαδικά γνωστό από τις κινητοποιήσεις των κατοίκων του και άλλων μαζικών φορέων της περιοχής και την άγρια καταστολή που δέχτηκαν. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο είχαμε και σύλληψη 2 στελεχών της ΚΝΕ. Εγκατάσταση δεκάδων μικρών υδροελεκτρικών έργων, τα οποία καταστρέφουν παρθένες περιοχές, αλλά είναι πιο κερδοφόρα για τους ομίλους, την ίδια ώρα που είναι αξιοσημείωτο ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια δεν κατατάσσεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν σχέδια για κατασκευή τέτοιων μικρών υδροηλεκτρικών έργων στους ορεινούς όγκους του Γράμμου και του Σμόλικα, δηλαδή στην περιοχή εδώ που βρισκόμαστε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μιλάμε για 30 μικρά υδροηλεκτρικά έργα που είτε σχεδιάζονται είτε βρίσκονται στο στάδιο, σε άλλα στάδια αδειοδότησης. Σχεδιάζουν για παράδειγμα 23 τέτοια έργα στο Γράμμο, τα οποία αφορούν τα ρέματα του ποταμού Σαραντάπορου, τον ίδιο τον ποταμό Σαραντάπορο, αρχής γενωμένης από τις πηγές του, καθώς και τον ίδιο τον ποταμό Αλιάκμονα που περνάει εδώ από πίσω μας. Έργα δηλαδή από το χωριό Γράμμουστα μέχρι τον Εστόριο, εδώ την περιοχή που βρισκόμαστε, καθώς επίσης και αντίστοιχα έργα βορειοδυτικά του Σμόλικα. Εδώ, σύντροφοι και φίλοι, έχει σημασία να αναφέρουμε ένα έγκλημα που επιχειρείται για την περιοχή του Γράμμου,
σε βάρος της ιστορίας αυτού του τόπου, συγκεκριμένα προωθείται η εγκατάσταση τέτοιου υδροελεκτρικού έργου στην καρδιά του Γράμμου, στην περιοχή Μπαρούγκα, δίπλα στην οποία βρίσκεται το μεγάλο νοσοκομείο του Δημοκρατικού Στρατού, εκεί που θα πάμε το Σάββατο, με μια σειρά κτίσματα, αμπριά, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις. Επίσης, στην ελόγω περιοχή βρίσκεται ο ερυπωμένος μεσαιωνικός οικισμός Βέρτενικ και διέρχεται επίσης μια ιστορική σπουδαιότητας βλαχόστρατα, ένας πετρόστρωτος δηλαδή δρόμος που ενώνει δύο μεγάλους μεσαιωνικούς οικισμούς της περιοχής, το Λιανοτόπι και τη Γράμμουστα. Παράλληλα, στην περιοχή Μπαρούγκα βρίσκεται το μοναδικό σε ολόκληρη τη Μακεδονία παρθένο δάσος με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, όπως είναι η μαύρη πεύκη, η μεγάλη καφέα αρκούδα, το αγριόγιδο του Γράμμου, η μακεδονική πέστροφα και άλλα. Οι αντιδράσεις που υπήρξαν από το κόμμα μας για αυτό το έγκλημα έχουν οδηγήσει σε ελιγμούς από την πλευρά της εταιρείας, σε προσπάθειες για τροποποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το σίγουρο είναι όμως ότι δεν χωρά κανένας εφησυχασμός, αλλά απαιτείται επαγρύπνηση και αγώνας για να ακυρωθούν τα εν λόγω σχέδια. Αέρα στα πανιά, σύντροφοι και φίλοι των παραπάνω σχεδιασμών, δίνει και σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προηγούμενο Δεκέμβρη, που μετατρέπει βουνά και λαγκάδια σε ειδικές οικονομικές ζώνες για fast track επενδύσεις σε ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά. Εδώ άλλωστε εκφράζεται και μεγάλη υποκρισία των αστικών κομμάτων όσον αφορά τη στάση τους. Την ίδια ώρα που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ψήφισαν στην Ευρωβουλή τη συγκεκριμένη οδηγία, θέλουν να εμφανιστούν σαν υπερασπιστές δίθεν του περιβάλλοντος. Τι προβλέπει η οδηγία? Την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων για επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με την οδηγία αυτή, όλες οι περιοχές, ακόμη και περιοχές Natura, θεωρούνται εν δυνάμει κατάλληλες να αξιοποιηθούν για τέτοιες εγκαταστάσεις, ενώ άδειες και εγκρίσεις θα δίνονται με γρήγορες διαδικασίες υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Η νέα αυτή οδηγία κάνει ένα βήμα παραπέρα στο ξεχαρβάλωμα ακόμη και των ελάχιστων τυπικών προϋποθέσεων που υπήρχαν μέχρι σήμερα για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των ΑΠΕ, προκειμένου αυτές οι επενδύσεις να απαγκιστρωθούν από κολλήματα αλλά και από λαϊκές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις που γίνονται και εδώ στην περιοχή. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε σε ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά την περιοχή του Γράμμου, και αυτό είναι το ζήτημα της δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Και στον τομέα αυτό ξεγυμνώνεται η υποκρισία της πράσινης ανάπτυξης, καθώς αυτή αφήνει τα δάση απροστάτευτα. Δεν μπορούν να ξεχαστούν οι εικόνες από τον φλεγόμενο Ανατολικό και Κεντρικό Γράμμο το 2007, όπου οι πυρκαγιές έκαιγαν για πάνω από 2 εβδομάδες. Η καταστροφή ήταν ανυπολόγιστη. Όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ακολουθούν πιστά ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Το νήμα που τη συνδέει είναι ότι αντιμετωπίζουν τα δάση ως εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας για τους μονοπωλιακούς ομίλους στη λογική κόστος-όφελος. Ο προσανατολισμός τους χαρακτηρίζεται από την αποφασιστικότητά τους, αξιοποιώντας τις καταστροφές, όπως είναι οι πυρκαγιές, να επιταχύνουν τα σχέδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα αυτό της άναρχης τοποθέτησης ανεμογεννητριών από πράσινους μονοπωλιακούς ομίλους. Επιδιώκουν να μας πείσουν ότι το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών είναι κυρίως ένα επιχειρησιακό τεχνικό ζήτημα. Δίνουν το βάρος ενίσχυση εναέριων μέσων, ενώ είναι γνωστό παγκόσμια στους ειδικούς επιστήμονες ότι τα εναέρια μέσα μόνο βοηθούν στην κατάσβεση. Ενώ στην πραγματικότητα τις πυρκαγιές σβήνουν εξειδικευμένες επίγειες δυνάμεις, διασκορπισμένες μέσα στο δάσος, με ιδιαίτερη για κάθε δασικό οικοσύστημα οργάνωση, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου αντιπυρικού σχεδιασμού, με κύριο βάρος την πρόληψη και εκπαίδευση για την πρώτη προσβολή, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Είναι γεγονός ότι και στον τομέα αυτό η κατάσταση είναι τραγική. Η πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή του Γράμμου, στα χωριά Νεστόριο και Πταχώρη, είναι τραγικά υποστελεχωμένη, ενώ ο εξοπλισμός τους, όπως για παράδειγμα ο στόλος οχημάτων, είναι σε αρκετές περιπτώσεις απαρχαιωμένος. Ενώ επίσης είναι και υποστελεχωμένες και οι δασικές υπηρεσίες σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και τη φετινή αντιπυρική περίοδο είναι μεγάλος ο κίνδυνος να έρθουμε αντιμέτωποι με νέες καταστροφές εξαιτίας των ελλείψεων που υπάρχουν σε προσωπικό και μέσα. Οι πυροσβέστες μας μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια και την προστασία του λαού, αλλά λόγω των μεγάλων ελλείψεων που έχει ο κρατικός μηχανισμός, αυτή η ικανότητα του πυροσβεστικού σώματος μειώνεται. Ενώ την κατάσταση αυτή έρχεται να επιδεινώσει και η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης για να μπαλώσει τρύπες στο ΕΚΑΒ, αξιοποιώντας τους πυροσβέστες. Για παράδειγμα, εδώ στο νομό Καστοριάς άνοιξε το εποχικό πυροσβεστικό κλιμάκιο στο Επταχώρι. Οι πυροσβέστες που έχουν τοποθετηθεί εκεί είναι μόλις 5 και δεν επαρκούν.
Μάλιστα, για να βγουν οι βάρδιες, με βάση τα προβλεπόμενα, χρειάζονται τουλάχιστον 10, οι οποίοι μετακινούνται από την Καστοριά, από το Άργος, από τον Εστόριο, αδυνατίζοντας έτσι την επιχειρησιακή δύναμη. Όλα αυτά παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια αναδείχθηκε η ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών και σε αυτό το πλαίσιο η οργάνωση συνολικά ενός σύγχρονου αντιπυρικού σχεδιασμού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι θετικό και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι παραπάνω αστικοί σχεδιασμοί στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας συναντάνε συνεχώς και νέες αντιστάσεις από το λαό της περιοχής, ο οποίος παλεύει για να μπορεί να καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες για ρεύμα και θέρμανση φθηνά, για την προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής από τη ληστρική επιδρομή των μονοπωλιακών ομίλων. Στην οργάνωση αυτών των αντιστάσεων είναι καταλυτικός ο ρόλος των κομματικών οργανώσεων του ΚΚΕ στη Δυτική Μακεδονία, η δουλειά των κομμουνιστών μέσα στις μαζικές οργανώσεις της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή το κόμμα μας αποκάλυψε την αστική στρατηγική της πράσινης μετάβασης και συγκρούστηκε μαζί της. Ήταν μια μάχη με σημαντικό ιδεολογικό και πολιτικό φορτίο, καθώς έπρεπε να αντιμετωπιστούν μια σειρά ιδεολογήματα που επιχειρούσαν να δώσουν φιλολαϊκό προφίλ στην εν λόγω στρατηγική. Ιδεολογήματα όπως η δίκαιη μετάβαση για όλους, για το λαό και για τα μονοπόλια, το σοσιαλδημοκρατικό αφήγημα ότι τάχα η πιο ομαλή μετάβαση θα είναι προς όφελος του λαού, το επίσης σοσιαλδημοκρατικό παραμύθι της ενεργειακής δημοκρατίας, το παραμύθι ότι το χωροταξικό των ΑΠΕ είναι η φιλολαϊκή λύση, ή η επίθεση που γίνεται στο κόμμα μας ότι είστε γενικά με τον απαρχαιωμένο και ξεπερασμένο Λιγνίτη και άλλα. Έγινε συστηματική δουλειά από την πλευρά μας για να αναδειχθεί ότι δεν μπορεί να υπάρχει δίκαιη μετάβαση σε ένα άδικο σύστημα. Ότι η πράσινη καπιταλιστική ανάπτυξη έχει ταξικό πρόσημο. Έχει κερδισμένους τα μονοπόλια και χαμένους το λαό όπως περιγράψαμε πριν. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει ομαλή ανεργία ή ομαλή ενεργειακή φτώχεια. Αναδείξαμε ότι η ενεργειακή δημοκρατία μέσα από τις λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες αφορά ορισμένες κινήσεις και σχήματα που γίνονται για να μπλέξουν σε όλη αυτή τη διαδικασία της πράσινης μετάβασης και ορισμένα λαϊκά στρώματα, χτίζοντας για λογαριασμό της αστικής τάξης τις δικές της κοινωνικές συμμαχίες. Έχουν σαν στόχο τη μετατροπή του λαού σε συνένοχο, σε ενεργητικό συμμέτοχο, σε μια πολιτική που θα είναι σε βάρος του. Παράλληλα, οι ενεργειακές κοινότητες είναι και μια διαδικασία συγκέντρωσης μικρότερων κεφαλαίων γύρω από μεγαλύτερες επενδύσεις, γύρω από μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους. Πρόκειται για μορφές της λεγόμενης κοινωνικής οικονομίας που λειτουργούν με τους νόμους του καπιταλισμού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν φιλολαϊκές νησίδες μέσα στο πλαίσιο του. Αναδείξαμε ότι η συζήτηση για τον φοροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το που δηλαδή θα τοποθετηθούν, θα έχει συγκεκριμένο πάλι πολιτικό και ταξικό πρόσημο προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων. Θα υπηρετεί ένα αντιλαϊκό εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Άλλωστε, σύντροφοι και φίλοι, ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση του αστικού κράτους για την εγκατάσταση των ΑΠΕ προσαρμόζονται συνεχώς ακόμη καλύτερα στο στόχο της ταχύτερης και μεγαλύτερης απόδοσης των καπιταλιστικών επενδύσεων. Στην ουσία, κριτήριο είναι η χωροθέτηση των ΑΠΕ όπου, όπως και όποτε θέλει ο επενδυτής, με ανυπολόγιστες συνέπειες στην υγεία και στο περιβάλλον. Επίσης, από την αρχή προβάλαμε την ανάγκη σχεδιασμένης αξιοποίησης όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας, και ο λιγνίτης και οι υδρογονάνθρακες, η γεωθερμία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλα, και όλων των σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων, κόντρα στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόντρα στο εμπόριο ρήπων και το χρηματιστήριο ενέργειας, προς όφελος των λαϊκών αναγκών για να πάψει η ενέργεια να αποτελεί εμπόρευμα. Προβάλαμε τους αγώνες που έδινε το κόμμα μας και το ταξικό εργατικό κίνημα όλα τα προηγούμενα χρόνια στην περιοχή και την περίοδο που η λιγνητική παραγωγή της ΔΕΗ ήταν στα ύψη. Αγώνες που δόθηκαν για μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, είχαμε αντιδράσεις εδώ στην περιοχή για τη μόλυνση του νερού και εξασθενές χρώμιο από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ ή για παράδειγμα κινητοποίησεις για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς μέσα στη ΔΕΗ, για μετεγκαταστάσεις οικισμών, για αποκαταστάσεις λιγνητορυχείων και πάει λέγοντας. Ως κόμμα και ΚΝΕ, συμβάλαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στην ανάπτυξη κινητοποιήσεων ενάντια στην ανεξέλεγκτη εγκατάσταση των ΑΠΕ από τους μονοπωλιακούς ομίλους. Οι σύντροφοι εκλεγμένοι σε φορείς συμμετέχουν ενεργά στις επιτροπές αγώνα που έχουν στηθεί, στο συντονισμό που γίνεται σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας.
Καρπός αυτής της προσπάθειας ήταν και ένα μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε στην Κοζάνη τον περασμένο Μάη, όπου συμμετείχαν δεκάδες φορείς και η δημιουργία συντονιστικού φορέων στην Κοζάνη, που έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πάλης. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχει σημασία ότι αρκετές περιοχές στις οποίες δεν κουνιόταν φύλλο, όπως η Καλαμιά, η Σιάτιστα, Γαλατινή, Ξινό Νερό, Βατερό και άλλα, που πλήττονται, συζήτησαν μέσα από συλλογικές διαδικασίες την αγωνιστική του στάση ενάντια στις εταιρείες των ΑΠΕ. Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις συντονισμού του αγώνα και κλιμάκωσής του. Οι κινητοποιήσεις που γίνανε στην περιοχή της Καλαμιάς, όπου στην κυριολεξία, όπως είπα και πριν, το χωριό θα πνιγεί από τα φωτοβολταϊκά, κατάφεραν να καθυστερήσουν τα ελόγω σχέδια. Ενώ παλιότερες δυναμικές κινητοποιήσεις στην περιοχή της Χιάτιστας ματέωσαν σχεδιασμούς για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο όρος Μπούρινος. Αντίστοιχες αντιδράσεις υπάρχουν και σήμερα και στην περιοχή της Υπήρου, στην περιοχή της Αιτομιλίτσας και Χόνιτσας, για την υπεράσπιση του Γράμμου και του Σμόλικα από την επέλαση των πράσινων αρπακτικών. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι κομμουνιστές μπαίνουν μπροστά στην οργάνωση του αγώνα ενάντια στα σχέδια των πράσινων και μαύρων αρπακτικών και ταυτόχρονα προβάλλουμε τη μόνη διέξοδο προς όφελος του λαού, αυτή τη διέξοδο του δρόμου της κοινωνικής ιδιοκτησίας και του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού, του δρόμου της εργατικής εξουσίας. Διαφορετική θα ήταν η κατάσταση και στον τομέα της ενέργειας και της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στο ζήτημα της προστασίας του πλούτου, του φυσικού πλούτου, αν οι εργαζόμενοι είχαν στα χέρια τους το τιμόνι της εξουσίας και τα κλειδιά της οικονομίας. Ας σκεφτούμε πόσο καλύτερα θα μπορούσαμε να ζούμε αν το κριτήριο λήψης των αποφάσεων δεν ήταν το κέρδος των ομήλων, το συμφέρον της άρχουσας τάξης των καπιταλιστών, οι κατευθύνσεις και οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτή η διέξοδος υπάρχει, είναι ο σοσιαλισμός. Είναι η κοινωνική ιδιοκτησία που μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία του λαού, είναι η εργατική εξουσία που μπορεί να σχεδιάσει κεντρικά, επιστημονικά, την παραγωγή με κριτήριο το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας. Είναι ο ενεργός, καθημερινός ρόλος των εργαζόμενων στη λήψη, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των αποφάσεων. Είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός του σοσιαλισμού που μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο των εμφόρεων ενεργειακών πηγών για να εξαλειφθεί ενεργειακή φτώχεια και ανεργία, για να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές, να προστατευτεί η ασφάλεια των εργαζομένων, το περιβάλλον και η υγεία των κατοίκων. Είναι η επιστημονική έρευνα στο σοσιαλισμό που μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί χωρίς εμπόδια για να προβλεφθούν και να καλυφθούν έγκαιρα οι μελλοντικές λαϊκές ανάγκες, αντί να εγκλωβίζεται αυτή η έρευνα στην αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων για την καπιταλιστική κερδοφορία. Πάνω απ' όλα, σύντροφοι και φίλοι, ο σοσιαλισμός θα κατοχυρώσει ότι η γη και η χρήση της, τα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, τα δάση, η υγεία, η ίδια εργατική δύναμη δεν θα αποτελούν πλέον εμπορεύματα. Είναι η εργατική εξουσία και η κοινωνική ιδιοκτησία της γης που μπορούν να μετατρέψουν το φυσικό περιβάλλον από χαβούζα και πηγή ληστρικής εκμετάλλευσης σε αναπόσπαστο στοιχείο της ανάπτυξης με γνώμονα την κοινωνική ευημερία. Είναι το ξερίζωμα του καπιταλιστικού κέρδους και τον ανταγωνισμό των ομήλων για τη χρήση της γης που μπορεί να διασφαλίσει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας και τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων με γνώμονα την ευημερία του λαού. Είναι ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της παραγωγής με στόχο τη συνδυασμένη ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας που μπορεί να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίδρασης στο περιβάλλον από κάθε παραγωγική και κοινωνική δραστηριότητα. Σε σχέση, σύντροφοι και φίλοι, με το δασικό πλούτο του Γράμμου, καλούμε την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους αυτοαπασχολούμενους, τη φτωχή αγροτιά, την νεολαία, τις γυναίκες, να πάρουν την υπόθεση της προστασίας των δασών στα χέρια τους. Να δυναμώσει πάλι και συσπήρωση γύρω από την πολιτική πρόταση διεξόδου του κόμματος, όπου το ευρύτερο περιβάλλον, τα δασικά οικοσυστήματα και η γη θα γίνει κοινωνική ιδιοκτησία, δηλαδή θα γίνει λαϊκή περιουσία και βασικός γνώμονας θα είναι η ασφάλεια και η προστασία του λαού από κάθε φυσική τεχνολογική καταστροφή. Η γη και η δασική γη δεν πρέπει να αποτελεί ιδιοκτησία και πηγή πλούτου για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους ομίλους που οδηγεί ταυτόχρονα και σε μεγάλες καταστροφές. Ιδιαίτερα η γη και το δάσος πρέπει να είναι κοινωνική ιδιοκτησία ώστε να αποτελούν πηγή πλούτου για το λαό μας και αυτός να ειδοποιείται τα ωφέλη από αυτό. Ο πλούτος που παράγεται από τα δάση και κάθε τι που παράγεται σε γη, υπέδαφος και θάλασσα πρέπει να αποτελεί κοινωνική ιδιοκτησία και ο λαός να τον απολαμβάνει στο σύνολό του. Σε αυτό το πλαίσιο, το κύριο βάρος θα δίνεται στη συνολική διαχείριση της γης και στην προστασία και ανόρθωση των δασικών οικοσυστημάτων,
που απαιτεί μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και ενιαία αντιπυρική προστασία, με βάρος, κύριο βάρος στην πρόληψη και ειδική διαχείριση της δασικής βλάστησης. Αυτό να γίνεται όμως από μια δασική υπηρεσία με διαφορετική δομή, οργάνωση, προσωπικό, μέσα, οικονομικούς πόρους και με διαφορετικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο υπέρ του λαού. Με αυτές τις προϋποθέσεις, το δάσος θα προσφέρει τα πολλαπλά του ωφέλη για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών από την παραγωγή του ξύλου και των άλλων δασικών προϊόντων μέχρι τη βελτίωση του ισοζυγίου του νερού και της ποιότητας του περιβάλλοντος γενικότερα, τον τουρισμό, την αναψυχία και άλλα. Δυναμώνοντας αυτόν τον προσανατολισμό, το εργατικό λαϊκό κίνημα με αποφασιστικότητα μπορεί να παλέψει και για άμεσα ζητήματα σήμερα που επήγει η αντιμετώπιση και η λύση τους. Ζητήματα όπως το να καταργηθούν όλοι οι αντιδασικοί νόμοι που ψήφισαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, να γίνει ριζική αλλαγή και εξυγχρονισμός του αντιπυρικού σχεδιασμού και της πυροπροστασίας, να γίνει αύξηση του προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες με πλήρωση των αναγκαίων οργανικών θέσεων στην πυροσβεστική και τη δασική υπηρεσία, ενίσχυση αρμόδιων δυνάμεων πυροπροστασίας με τα αναγκαία μέσα και να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα χρήματα για τη βελτίωση των υποδομών, των τεχνικών μέσων, κυρίως των επίγειων, με ενίσχυση και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του πυροσβεστικού σώματος σε πυροσβεστικά οχήματα. Η οργάνωση της πυροασφάλειας της χώρας σε επίπεδο δομής, υποδομών, εξοπλισμού, σχεδιασμού και αντιμετώπισης να είναι αποκλειστική μέρημνα και ευθύνη του κράτους μέσω του πυροσβεστικού σώματος, και εδώ διεκδικούμε καμία εμπλοκή ιδιωτών αλλά και της τοπικής διοίκησης. Να γίνει σχεδιασμός των απαραίτητων δασοτεχνικών, αντιδιαβρωτικών, αντιπλημμυρικών έργων και εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων και των ορεινών ημιορεινών περιοχών. Η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης μέσω του κρατικού προϋπολογισμού στο πυροσβεστικό σώμα για την κάλυψη των ελλείψεων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δίνουμε τη μάχη για να παραμείνει ο γράμμος απάτητος από πράσινα και μαύρα αρπακτικά. Ο γράμμος με τα τέλειωτα τσουγκάρια, με τις βαθιές χαράδρες, με τις ήρεμες πλαγιές και τα απόκρημνα βράχια, με τα πυκνά δάση και τα γυμνά υψώματα, με την πλούσια πρασινάδα και τα γάργαρα νερά, περήφανο βουνό, και θα ρίξει πως ψηλώνει πιο πολύ τις απάτητες κορφές του, καμαρώνοντας το θάρρος, την παλικαριά και το άφθαστο μεγαλείο των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.